Νομίζουμε ότι σε αυτές τις κάλπες το ΚΚΕ έριξε μια σπορά σχέσεις και συμπόρευσης με ευρύτερο κόσμο, με κόσμο ο οποίος είχε εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζουμε με αυτό καταγράφει και στα ψηφοδέλτια και μπορεί να βγάλει και παραπάνω δυναμική το επόμενο διάστημα και ιδιαίτερα μπροστά στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές. Και από αυτή τη σκοπιά σήμερα καταγράφουμε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 6% με 2 ευρωβουλευτές και την ίδια ώρα νομίζουμε ότι και δίνει ένα μήνυμα και η κάθοδος στη δεύτερο γύρο των δημάρχων που είχαν το προηγούμενο διάστημα η λαϊκή συσπήρωση την διοίκηση στους Δήμους, που νομίζουμε ότι είναι ένα μήνυμα ακριβώς εκτίμησης. Μας έχετε δείξει, με συγχωρείτε, ναι, κύριε Παπαδάκη, 4 φορές την κάρτα της Νέας Δημοκρατίας. Την έχω μάθει απ' έξω. Δείξτε μας παρακαλώ και τα άλλα κόμματα. Παρακαλώ θερμά. Ναι, είμαι ανυπόμονος. Ελάτε. Είναι ένα μήνυμα εκτίμησης ακριβώς για την δράση και τη συμβολή του ΚΚΕ ως λαϊκή αντιπολίτευση, ακριβώς αυτό το στοιχείο που θέλουμε να αναδείξουμε, και νομίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα κατατεθούν στους αγώνες του επόμενου διαστήματος όλες αυτοί και οι εκλεγμένοι και οι τοπικοί σύμβουλοι που σας βγάζουμε και παντού.